Φίλες και φίλοι του Ένωση Τηλέτζερα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 5 του μηνό και είναι το σχολείο της ημέρας με τον Θάνο Τσίμπο. Ε, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Ε, έχω χάσει τα λόγια μου. Ε, από εκεί που περιμέναμε τον αυριαγωνό αγώνα έτσι μετά από καιρό να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, να ξαναδούμε την ΑΕΚ ε, μετά από δύο εβδομάδες διακοπής και λέγαμε επιτέλους θα αρχίσουν σιγά σιγά να γυρνάνε οι παίκτες για να μπορέσει η ομάδα να έχει περισσότερες λύσεις και σε βάθος χρόνου τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν να δούμε να παίζει πλήρης ή σχεδόν πλήρης τέλος πάντων τα πράγματα όχι μόνο δεν πήγαν έτσι αλλά μάλλον από ό,τι βλέπω πάνε και χειρότερα ε, μου θυμίζει αυτό που έχουν καμιά φορά στα social media όταν κάνει μια παραγγελία που λένε τι περιμένεις και τι σου έρχεται εμείς περιμέναμε να δούμε αύριο τουλάχιστον ε, ε, μια ΑΕΚ όσο το δυνατόν πιο γεμάτη και αυτό που θα δούμε τελικά θα είναι μια ΑΕΚ χωρίς τον Γκρίφιν που μέσα στη βδομάδα ενημερωθήκατε ότι έφυγε λόγω προσωπικού προβλήματος στην Αμερική. Μια ΑΕΚ που ο Μαυροειδής και ο Πετρόπουλος αυτή τη στιγμή βρισκόνται στο νοσοκομείο με πυρετό χωρίς όμως ε, να έχουν προς το παρόν COVID. Ε, το ίδιο και ο Καρλής. Ε, μία ΑΕΚ που ο, ο Ράουτινς επιστρέφει ε, μετά από ε, σχεδόν ένα μήνα που έχει να παίξει, αφού έλειπε στη Λάρισα και στο κύπελο ε, με κορονοϊό, και με έναν παπά που κι αυτός επιστρέφει ε, μετά από τραυματισμό ε, και θα έπρεπε να μπει σταδιακά, να προστατευτεί, γιατί σίγουρα δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, όμως έτσι όπως τα φέραν οι συνθήκες θα πρέπει να παίξει. Και όταν λέω να παίξει, να παίξει πολύ. Τώρα θα τα καταφέρει να παίξει ή όχι, νομίζω ότι ο πρώτος στόχος για αύριο ήταν για να βρίσκεται στη δεκάδα. Ε, τώρα δεν ξέρω έτσι όπως έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα, πραγματικά είναι να ε, με αυτά που γίνονται στην ΑΕΚ. μια μέρα πριν τον αγώνα να μαθαίνει ότι οι τρει παίχτε είναι με πυρετό στο νοσοκομείο. Νομίζω η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάποια πράγματα, οκ, okay, φταίει, φταίει η ΑΕΚ, για κάποια πράγματα φταίει η ΑΕΚ, αλλά για κάποια πράγματα ε, νομίζω ότι αυτά που γίνονται φέτο είναι απτά είναι γραφά, δεν ξέρω. Ε, η ΑΕΚ ουσιαστικά κατεβαίνει αύριο με κολόμ φλιώνει. Να πούμε για το φλιώνει ότι επιστρέφει και αυτό από COVID έχει κάνει δύο-τρεις προπονήσει. Τέλο πάντων είναι υγιή, αλλά όσο αν θα τον έχει επηρεάσει και η απουσία που είχε. Οπότε θα παίξει αύριο με Κολόμ Φλιόνι, ε, Ράουτιν, μάλλον τον Παπά, ε, Φιλιπάκο, Χάμερ. Ε, Ποιου άλλου. <laughs> Του ψάχνουμε. Ε, ε, καταλαβαίνετε ότι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα έπρεπε αύριο να είναι φαβορή και να το καθαρίσει εύκολα. Τέλο πάντων, αν όχι εύκολα, να το πάρει οπωσδήποτε. Πριν παίρνει τη μορφή derby και δυστυχώ είναι και ένα πολύ κρίσιμο μάτσο γιατί ο Απόλυντα είναι ακριβώ πίσω από την ΑΕΚ. Αν την κερδίζει, τη φτάνει, αλλά ουσιαστικά θα την έχει περάσει γιατί την είχε κερδίσει και στο πρώτο μάτς και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Οπότε άμα διπλώσει τις νίκες καταλαβαίνετε ότι μετά η ΑΕΚ θα έχει, πρέπει να έχει δύο νίκες παραπάνω από τον Απόλλωνα. Δυστυχώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ε, συγκρίνουμε τις νίκες που έχει η ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της φετινής ομάδας με όσα έχουν συμβεί και με όσα λάθη έχουν γίνει. Οπότε σίγουρα αύριο είναι, θέλει η ΑΕΚ τον κόσμο δίπλα τη. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη μέρα γιατί υπάρχει το ποδόσφαιρο. Αλλά όποιος μπορεί, ας πάει στο γήπεδο, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Και αν η ΑΕΚ θα κερδίσει, θα πρέπει να κάνει άλλη μια υπέρβαση, σαν και αυτέ που έχει κάνει το, το προηγούμενο διάστημα. Ε, ελπίζουμε να την κάνει. Έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Απλά εντάξει, και οι υπερβατικέ νίκες ξέρετε, δεν μπορούν να έχουν μεγάλη διάρκεια. Α ελπίσουμε ότι θα αντέξουν λίγο ακόμα. Και ο Στέφανος Δέδα και οι παίχτε του, όσοι τέλο πάντων θα αγωνιστούν. Θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για την νίκη. Θα τα πούμε μετά ε, τη Δευτέρα με τον Απόϊχο του Μάτσε. Καλό βράδυ.